Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Γιώργο Ούστογλου, παρουσία του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργο Τσακίρη και εξειδικευμένων στελεχών της Περιφέρειας με ιχθυοκαλλιεργητές και μυδοκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έλαβε χώρα σήμερα στη Κομοτηνή. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των καλλιεργητών με σκοπό να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για τα μέτρα 2.1 και 2.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλληλείας 2007-2013. Προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό. Συμφωνήθηκε ότι θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια ημερίδα όπου θα ενημερωθούν όλοι όσοι μπορούν να ωφεληθούν από το περιφερειακό πρόγραμμα αλληλείας με στόχο την οικονομική ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Ήταν μια συνάντηση που έγινε έπειτα από έπειτα που είχαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει και άλλες τέτοιες συναντήσεις σε επίπεδο περιφέρειας και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα προβλήματα που θέσανε. Και να τους γίνει μια πρώτη ενημέρωση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το ΕΠΑΛ, τα μέτρα τα οποία έχουν ανοίξει, το ένα που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες και το άλλο τον τομέα της μεταποίησης αυτών των προϊόντων. Τα ζητήματα τα οποία μπήκαν από την πλευρά τους ήταν ότι αντιμετωπίζουν και αυτή μια κρίση με την έννοια ότι τα λεύματά τους δεν εξυπηρετούν την προσπάθεια την οποία κάνουν, δεν έχουν δηλαδή καλά αποτελέσματα στο προηγούμενο χρόνο, και τέθηκε και ένα ζήτημα από τον μυδοκαλλιεργητή, ο οποίος έβαλε να μπορούν να πουλούν και τα μύδια στις λαϊκές αγορές. Εν πάση περιπτώσει, και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι ίσονα σημασίας, νομίζω ότι αυτή η συνάντηση ήταν καλή, με την έννοια ότι είχα και εγώ την ευκαιρία να ενημερωθώ από πρώτο χέρι για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί οι κλάδοι, και βέβαια το επόμενο διάστημα θα φροντίσουμε να έχουμε και τον Γενικό ή τη Γενική Γραμματέα για να παρουσιάσει το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, το ΕΠΑΛ, και να κάνει μια περιγραφή αυτών των μέτρων για τις προτάσεις τις οποίες μπορούν να καταθέσουν. Πέρα από αυτό το πρόγραμμα, η περιφέρεια έχει άλλους τρόπους να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε να δείτε, και από τη δική μου την πλευρά και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ενασχόληση με αυτά τα θέματα, γιατί και περισσότερο γνώσης από μένα είναι σε θέματα ιχθυοκαλλιεργειών, νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής και σε πρακτικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την βοήθεια προς τους ιχθυοκαλλιεργητές. Να σημειώσουμε ότι η αρμοδιότητα διαχείρισης των λιμνοθαλασσών πέρασε στις αιρετές περιφέρειες από την αποκεντρωμένη διοίκηση την 1η Ιανουαρίου του 2012. Στη σύσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά των καλλιεργητών ο πρόεδρος των μυδοκαλλιεργητών Καβάλας Θεοφάνης Βλασακίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Αλευτικού Συνεταιρισμού Κεραμωτής Μιλτιάδης Παρασχάκης, καθώς και μέλη των διοικητικών συμβουλίων.